Πάμε ρε, πάμε, τι άλλο θα μου βγάλει το μαλακά. Λοιπόν, πάμε στη Μόνη Στάρκ, γιατί όλοι του συμπαθείτε του Στάρκ. Τιμόνι Στάρ. Τιμόνι Στάρκ, βρε γαβγάβ. Λοιπόν, Τιμόνι Στάρκ, την οποία την ψηλό συμπαθώ. Κυκλοφορεί με ένα σπαθάκι μικρό, είναι σαν αυτά. Όταν γινόντουσαν πεσήματα, εκτζίδες βάζελε Ολυμπιακοί, πάντα είχαμε μαζί μας. Εγώ δεν ήμουν με καμία ομάδα, αλλά πήγαινα για το ξύλο, για τον μπάχαλο. Κουβαλάγαμε κάτι σπαθάκια, κάτι τέτοια με κάτι ναυτικές και ήμασταν. Αυτό το σπαθάκι λοιπόν που κουβαλάει η Άρια, να ξέρετε, είναι το σπαθάκι, το γηπεδικό, το μικρό, το ωραίο, το σένιο, το τσεπάτο. Σε έχουν τρυπήσει ποτέ με σπαθάκι τέτοιο μικρό γηπεδικό που λέμε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο αίσθημα. Εμένα με είχαν τρυπήσει. Τρία παιδιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚΤΖΙΣ. Και μου τραβάνε τρεις ουλιές κατευθείαν. Είναι πρώτη φορά. Τα βρήκανε τρεις ομάδες αυτές για να με τρυπήσουν. Απ' τα νεύρα και απ' να. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ξύλο. Ποτέ δεν θα έχεις παίξει ξύλο στη ζωή σου. Σπίξει ξύλο που δεν καταλαβαίνει το Χριστόφορο σου, ρε! Όπα τώρα! Δεν καταλαβαίνει το Χριστόφορο σου, ρε! Και είμαι έτσι, έχουν ανέβει τώρα αδρεναλίνε όλα, μερέντε που είχα φάει κάτι μερέντε πριν για τι κατά. Έτσι, ρε! Είχαν ανέβει όλα πάνω, ρε! Και εκεί πέρα να τρώω κάτι μπουνίδια και να λέω μέσα μου τελικά αυτό ήταν το μπουκέτο. Δεν πονάει και τόσο πολύ μέχρι που τρώω το επόμενο από έναν γυμνασμένο φαπ και πέφτω κάτω. Έτσι ο Παρασκευαστή, έτσι, γιατί θα δει, θα φάσει τα 3-4 πρώτα μπουκέτα, θα καταλάβει ότι δεν πονάει και τόσο πολύ. Έχει να πέσει καρατέγκα και σου γάμισε στο σπίτι. Και όπως είπα, τρώω τρεις σουβλιές. Χακ! Λοιπόν, αυτή κυκλοφορεί με ένα σπαθάκι. Έχει μπλέξει σε μια σέχτα με μασόνους εκεί πέρα, γιατί πάει σε ένα κτίριο μέσα με κάτι μασονικά πράγματα. Με κάτι... Αυτό το παιδί έχει μπλέξει, ρε! Αυτό το παιδί είναι μπλεγμένο, το καταλαβαίνεις. Το πήρανε μικρό, το πήρανε μέσα και τα cults και οι αιρέσεις. Αυτό μπήκε σε αιρέσεις το παιδί. Τώρα έχει μπει ένα σπαθάκι και το παίζει και καλά εκδικητής. Όποιοι έχουν, έχει μια λίστα. Πώς έχω εγώ τρία πίτα γύρω, μια κοκορέτσι. Αυτή έχει αυτούς που πειράξαν την οικογένειά της και λέει. Μας πείραξε τον πατέρα μου, τον πείραξε ο ράπτης. Θα του γαμίσω το σπίτι. Αυτή την πηδάει κανένας. Όχι, θα την πηδήξω εγώ άμα συνεχίσει. Τι είναι παιδί, μικρό παιδί, ρε μαλάκα. Είναι μικρό παιδί, το βλέπεις εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει πόσο χρονών είναι, ρε. Η αλήθεια είναι ούτε και εμείς που το βλέπουμε έχουμε καταλάβει. Γιατί στη μία σεζόν φαίνεται 4 χρονών, στην άλλη φαίνεται 25. Είναι τη γαμάω, δεν τη γαμάω, τη γαμάω, δεν τη γαμάω. Τώρα έχει περάσει το γεγονός 10 σεζόν, 10 χρόνια. Ξεκίνησε το παιδί 10, είναι 20, τώρα το γάμα εννοείται. Πουλάκι μου, έλα εδώ! Έλα στον μπαμπά! Έλα στον μπαμπά! Έλα στον μπαμπά, πουλάκι μου! Λοιπόν, Μπραν Στάρκ! Μπράιαν, πώς το διάλογο λέγεται αυτό το αρχίδι! Περίμενα τόση ώρα για αυτό που το πάνω. Ο οποίος ξαφνικά έχει αλλάξει και χαρακτήρα και δεν θέλει πολλά-πολλά. Δεν θέλει πολλά-πολλά με τους κόντους του αρχίδια γιατί έχει γίνει μάντης τώρα. Έχει γίνει μάντης αυτός. Κλείνει τα μάτια του εδώ, γίνονται άσπρα και βλέπει οράματα, ρε. Κάνει έτσι, και βλέπει τι γίνεται κανονικά. Σκέψου τώρα να κάνει έτσι, και να βλέπει εγώ με ποιο παιδιά, με τι κάνω. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πάει σε κάτι δέντρα, εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει κιόλα. Πάει σε κάτι δέντρα, έκανε. Έτσι, το μάτι άσπριζε, το οποίο να του πω, αν μα βλέπει ο Μπράν, αυτό να το κοιτάξει γιατρό. Αυτό μάλλον ζάχαρο είναι που έχει μια μάτια που ασπρίζουν. Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν, Μπράν Στάρκ! Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, έχουμε βάλει τα βάστα αρχίδια μα. Άντε και γάμι σου. Και ο συγκεκριμένο, ο Μπράν Στάρκ, έχει κοινά. Κακόμοιρο άνθρωπο που τον κουβαλάει στην πλάτη του, το αυτό που κάνει Χόντορ, τον έχεις. Μπράβο ρα, πολύ ωραία. Αυτός, βεβαίως. Αυτός τον έκανε να τα βλέπει ο άλλος όταν τον κουβαλάει αυτός στην πλάτη του. Βέβαια, εμείς να πούμε ότι είχαμε ένα αντίστοιχο παιδί στα μέθανα, ο οποίος έκανε το ίδιο πράγμα. Δεν έλεγε αντί για Χόρντορ, έλεγε Χόρτο, Χόρτο. Ήταν. Φωνάζει Χόρντορ, Χόρντορ, Χόρντορ. Ο παρικής έλεγε Χόρτο, Χόρτο, Χόρτο. Αλλά με πιο ωραία φωνή, πιο ωραία. Περνάγαμε το δίνουμε κανένα ταλιδάκι. Καταλαβες. Άσχημα. Τι με ρώτησες πριν. Πού να θυμάσαι, βρε Μπόμπο. Είναι αυτός απ' έξω από τους άγριους που λέγαμε. Α, τους άγριους είναι αυτό. The Wildings. Α, ωραία είναι και άγριοι, ρε. Λοιπόν, αυτούνου την αδερφή η φίλη, γάμι, φίλη ήταν αυτό. Γάμισε ο Τζον Σνόου. Μπράβο. Ραπ, σου κόβει ρε κρατά, είσαι κεραυνός. Α. Αρτούρε, ξέρω γιατί γελάς. Ο αγαπημένος μου Αλβανό, βασιλιάς, είναι, παιδιά, καταρχήν πέρα από ότι είναι όμορφο παιδό, είναι ο Τζέιμι, ο Λάνιστερ, είναι αυτός που γαμούσε την αδερφή του. Αυτός γαμάει την Καλύση. Όχι, αυτός γαμάει την Σέρσεϊ. Μπράβο. Λοιπόν, και είναι μεγάλη μου αναδυναμία, γιατί πέρα ότι θέλω να του γαμίσω εγώ την αδερφή, είναι ένας ρόλος πολύ αδικημένος. Είναι πολύ αδικημένο αυτό. Αυτό παιδί είναι πολύ αδικημένο. Αδικημένο από το αλβανικό κουρέμα, το οποίο του πάει, βέβαια. Αλλά, αυτό το παιδί πήγανε και του κόψαν το χέρι. Και τον πολεμάνε όλοι για την ωραίος. Είναι Λάνιστερ, αρχιδάτος, ευθυτενής, ωραίο, τον γαμούσα και αυτόν είναι έκαστος. Και τον ζηλεύουν όλοι. Γιατί και έχει ωραία αδερφή,
και τη γαμάει την ωραία του αδερφή. Δηλαδή, τι γίνεται. Θυμάσαι στο σχολείο παλιά που ένας είχε μια ωραία αδερφή φίλος μας και θέλαμε όλοι να γαμίσουμε την ωραία αδερφή του φίλου μας. Αυτός ο φίλος μας λοιπόν είναι σαν να μας πρόλαβε και πήγε και γάμισε την αδερφή του. Οπότε ζηλεύτε, γιατί όχι μόνο την έχω αδερφή, τη γαμάω κιόλας. Και ραπ, εκεί που λες ότι ο Τζέιμι Λάνιστερ ήδη είναι πολύ μπροστά, γιατί όχι μόνο έχει ωραία αδερφή, την έχει γαμίσει κιόλας για να προλάβει να μην του τη γαμίσουν άλλοι. Έχει κάνει και τρία παιδιά μαζί της. Να σας ζήσουν εδώ από το Netflix. Τρία παιδιά. Βεβαίως. Να πούμε να ζήσουν στα παιδιά τον το Λάνιστερ. Πεθάνε. Βέβαια. Εντάξει. Επόμενα. Γαμιούνται συνέχεια. Κάποια στιγμή θα κάνω άλλα τρία. Τζέιμι Λάνιστερ. Λοιπόν. Φτάνουμε στο σημείο που όλοι οι τηλεθεατές περιμένατε. Μελισάντρε. Μελισάντρε. Να μπουν τα παιδιά από κάτω από το βίντεο και να πούνε αν υπάρχει κάποιος που δεν σκέφτηκε ή δεν τον έχει παίξει μέχρι να το ματώσει μαζί της. Είναι το κλασικό MILF 35-40, η οποία κάνει 2-3 γυμνά που ψιλογαμιέται κιόλας και έχει ένα κορμί. Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια τσουτσούνια τον παίζουν για πάρτι. Είναι γυναίκα που τον βάζει μέσα και βγαίνει μόνο τα αρχίδια έξω. Βάζει μέσα πουλί και βγαίνει μόνο τα αρχίδια. Και λες, τι έγινε. Αυτή είναι η γυναίκα που πίνει σαν να πας καζίνο με 1000 ευρώ και να φεύγεις με τις κάλτσες. Είναι η γυναίκα ραπ που εγώ προσωπικά θέλω, ρε παιδί μου, να σου πω. Θέλω να κάνω αύριο μεθαύριο στη ζωή μου μια οικογένεια, να είμαι ερωτευμένος με τη σύζυγό μου, να κάνω και 3-4 παιδιά, να υπάρχει αγάπη, να είναι οι γονείς μας καλά και να ζούμε την τέλεια οικογενειακή ευτυχία και να σκάσει αυτό το μουνί. Και όπως είναι γυναίκα, παιδιά, γονείς, αντεγαμηθείτε ωραία, έτσι, σκάει αυτό το μουνί, μένω σόβρακο με 5 λεπτά, το μικρό, το χάλκινο, ρε, με 5 λεπτά και μένω έτσι, ρε, απλά έχω προλάβει να μου κάνει μια πίπα. Σου γαμάει τη ζωή. Αλλά να έχει προλάβει να σου έχει πάρει μια πίπα και να σου βάλει και λίγο δόντι. Αυτός είναι ο ρόλος αυτής της γυναίκας και μπράβο. Συνεχίζουμε. Και να το κρατήσω αυτό. Ωραία, και κλείνουμε. Τελευταίο. Έγινε τυχαία. Ναι. Έγινε τυχαία, όντως. Αρτουρός, δεν με βάλεις χαιρεσί. Λοιπόν. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο λόγος που βλέπω Game of Thrones. Μπόλτον! Στον πάτο σας! Στον πάτο σας! Μπόλτον Ράμσεϊ! Λοιπόν. Είναι σαν το Ramsey της Arsenal. Κάθε φορά που κάνει κάτι πεθαίνει κάποιος. Ρε φίλε, έχω δει έργα και έργα. Τρία έχω δει όλα σε όλη μου τη ζωή. Είναι ο πιο καλός κακός. Είναι καλός κακός. Ο οποίος ραπ, τι κατάληξη είχε, ρε μαλάκα. Τον πετάξαν στα σκυλιά, γαμώτη. Τον πετάξαν στα σκυλιά, ρε μαλάκα, και το φάγανε. Μπόλτον Ramsey, γαμώ το σπίτι σας. 3-0 μες στο Highbury, ρε μουνιά. Μπόλτον Ramsey, άντε γαμηθείτε. Και έχουν βγει τώρα όλες οι κολόμπες, ρε, που τελειώνουν 4 η ώρα από τη δουλειά και πάνε να δουν Game of Thrones και λένε τι μουνό πάνω είναι. Άντε και γαμίσου, ρε μαλάκα. Γι' αυτό μια ζωή θα μείνεις υπάλληλος, ρε μπάσταρδε. Γι' αυτό και θα σου κόβει, ρε μαλάκα. Μιλάμε για ψυχή, ρε μαλάκα. Μιλάμε για τον απόλυτο. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Game of Thrones. Τέλος. Εδώ κλείνει. Και πήγατε και τον φάγατε. Το σκοτώσατε. Το ρίξατε στα σκυλιά. Γαμώ το σπίτι σας. Μπόλτον Ράμσεϊ, αντεγαμηθείτε! Αυτός λοιπόν, όπως και ο Τίριον Λάνιστερ, που όλοι εσείς αγαπάτε γάμο το σπίτι, λοιπόν, σκότωσε τον πατέρα του. Αλλά ο Τίριον σκότωσε τον πατέρα του χωρίς λόγο. Αυτός, επειδή έχει τιμή, τον σκότωσε για να του φάει το αξίωμα. Ήθελε να γίνει βασιλιάς μου, βεβαίως, και το σκοτώνει τον πατέρα σου. Φυσικά. Έπιασε τον θείον, του κόψε το τσούνι, γάμισε την άλλη, ήθελε να κάνει τη ζωή κόλαση σε όλους, είχε ένα ρόλο. Λοιπόν, ο βασιλιάς του Game of Thrones, καριόλες, είναι αυτός. Στον πάτο σας και άμα σας αρέσει να στείλετε μήνυμα στην Κατερίνα στο Netflix, εκεί πέρα, εγώ δεν τα βλέπω. Άντε και γαμηθείτε. Μπόλτον Ράμσεϊ, ρε μουνιά, μόνο ρε μουνό παναγάμο του. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο... Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο, κάντε comment από κάτω. Φέρε και με τη σέρση. Αυτή, ναι, αυτό το διπλό, θέλω και εγώ μετά. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε comment από κάτω την αγαπημένη σας σειρά. Φέρε το δωρε μου. Και θα τη σχολιάσει ο Παρασκευάς, αφού τον βάλουμε να τη δει. Εγώ σήμερα, αφού έμαθα τι είναι το Game of Thrones, δεν θέλω να το δω, το αποφάσισα.